Θα διαβάσουμε από τις Κολοσσαίες επιστολή, από τη σελίδα 1044, είναι το τρίτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο μέχρι και το τέλος. 1044 στις γραφές μας, το κεφάλαιο είναι το γάμα, από το 12 εδάφιο μέχρι και το 25 εδάφιο, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες τις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετη την αγάπη, είτε είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκτήθητε εις εν σώμα. Και γίνεστε ευγνώμονες. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Εν χάρη τη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού το Θεό και Πατέρα. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας και μη είστε πικραίοι προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούονται στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Θεό, εις τον Κύριο. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσε. Η δούλη υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλείας ως ανθρακόρεσκη, αλλά με απλότητη καρδίας, φοβούμενη τον Θεό. Και παν ότι αν πράτετε, εξ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι στον Κύριο Χριστόν δουλεύετε. Όστις όμως αδική, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Και στο Δέλτα, αδερφέ, θα διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. Η Κύριε αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκιο και το ίσο, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριο εν ουρανείς. Δόξα στο Θεό, αδερφοί, για το λόγο τον ευλογημένο, ένας λόγος ο οποίος είναι γραμμένος δια πνεύμα του Αγίου, και εμείς χρωστούμε, αδερφοί, έτσι να δίνουμε πάντοτε προσοχή στο λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει πάρα πολλούς τρόπους το να μπορέσει να μας προτρέψει, για να μπορέσουμε και εμείς, αδερφοί, να εφαρμόσουμε, θα έλεγα, κατά πάντα το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς, αφού από τη στιγμή είμαστε υπάκουοι στο λόγο του Θεού, να λάβουμε την ευλογία από τον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε, αδερφοί, πάντοτε ταπεινοί και να ζητάμε από τον Κύριο, αδερφοί, ώστε να μας κρατεί πάντοτε ταπεινούς κάτω από το κρατιό χέρι το δικό του, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Για να γίνουμε πρώτα απ' όλα ευχάριστοι στο Θεό και μετά, αδερφοί, ο κάθε ένας στο διπλανό του και στο συνάνθρωπό του με τη δόξα του Κυρίου, αδερφοί. Και λέει εδώ πέρα, ενδύθετη λοιπόν, βλέπετε, μας μιλάει ο Κύριος για ενδύματα, τα οποία, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε ο κάθε ένας από εμάς, αφού ακούμε το λόγο του Θεού, να ενδυνόμαστε, αδερφοί, το κάθε ένδυμα το οποίο μας αναφέρει ο λόγος του Θεού. Γιατί είναι για το καλό μας, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Και τι λέει, ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, λέει, σπλάχνα εκτιρμό. Θα λέγαμε το πρώτο το οποίο ζητάει ο Κύριος από το λαό του, από τα παιδιά του, ώστε να ενδυθούμε, είναι τα σπλάχνα, λέει, των εκτιρμών. Δόξα στον Κύριο, αδερφιά. Δηλαδή να μπορούμε πάντοτε να έχουμε σπλάχνα για τον συνάνθρωπό μας. Όπως ο Κύριος, αδερφοί, ήρθε και σπλαχνίστηκε εμάς,
Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να μάθουμε και εμείς, αδερφοί, να σπλαχνιζόμαστε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδερφοί, για να γίνει καλό και σε σένα, αλλά και σε μένα. Και στο συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε όπως σήμερα οι άνθρωποι κάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Αλλά πρέπει εμείς πάντοτε να σπλαχνιζόμαστε. Το δεύτερο, λέει, έδειμα το οποίο μας λέει, είναι, λέει, η Χριστότητα. Δηλαδή η καλοσύνη. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Να δηθούμε, λέει, τη Χριστότητα. Δόξα στον Θεό. Έτσι να μοιάσουμε του Κυρίου, αδερφοί. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδερφοί. Ταπεινοφροσύνη, λέει, και πραότητα. Άλλο, λέει, δύο ενδύματα, Να έχουμε την ταπεινοφροσύνη, αλλά λέει και την πραότητα. Να είμαστε πραείς, αδερφοί, Δόξα στον Θεό. Η ομιλία μας, ο τόπος μας, το πώς θα φερόμαστε, να είναι ήσυχος, πραείς. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδερφοί, Δεν πρέπει, δηλαδή, να υψώνουμε απότομα τη φωνή μας. Έγινε ένα περιστατικό, αντί να με πραείς εκεί ήσυχος όπως με θέλει ο Λόγος του Θεού, γιατί κάποιος ύψωσε τη φωνή του, να αρχίσω κι εγώ να υψώνω τη φωνή μου για να ακουστώ, αδερφοί, αλλά εσείς πρέπει να είμαστε πραείς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και έτσι, αδερφοί, έρχεται και μας επαινεί μετά ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Θεό, αδερφοί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αλήθεια, είναι οι οποίοι παρατηρούν, είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τη συμπεριφορά σου, τον τρόπο, λέει, τη ζωή σου. Σας είπα, αδερφοί, τις προάλλες το τι έχει συμβεί στη δουλειά, Πώς ένας άνθρωπος ήρθε και με πλησίασε. Γιατί άκουγε κάποια στιγμή την οποία μιλούσα για τα πράγματα του Θεού και έρχεται μου λέει, πιστεύεις, λέει, στο Θεό? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέω, ναι, λέω, πιστεύω στο Θεό. Και εγώ, λέει, πιστεύω. Βλέπετε η μαρτυρία η οποία γίνεται, αδερφοί, Να έχουμε, αδερφοί, καλή μαρτυρία από τους έξω, Θεό, δόξα στον Θεό. Δηλαδή τα χείλη μας, το στόμα μας να μιλάει πάντοτε για τα πράγματα του Κυρίου. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί, Μακροθυμία, λέει, Μακροθυμία, αδερφοί, με λίγα λόγια, είναι μεγάλη καρδιά. Δόξα στον Θεό, να μακροθυμούμε, να μην βιαζόμαστε, να έχουμε μακροθυμία, λέει, πάντας. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί, να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, μακροθυμεί, δηλαδή έχει αυτή τη μεγάλη την καρδιά, δεν βιάζεται, περιμένει την ώρα του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσευχόμαστε. Ο Θεός, αδερφοί, να αναλάβει την κάθε ψυχή, την κάθε καρδιά, το κάθε πρόβλημα. Και εμείς από τη μεριά μας να μακροθυμούμε και να περιμένουμε όντως την ώρα του Θεού, ώστε να επέμβει ο Θεός με δύναμη και με χάρη πολύ, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος, αδερφοί, ευλογεί και αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Όπως άλλαξε και τη δικιά σου την καρδιά, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Και λέει στο 13, υποφέροντες, λέει, αλλήλους. Αν συμβεί κάτι, υποφέρω, να ανέχουμε, να περιμένω, να μην βιάζομαι, αδερφοί, Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, υποφέρονται αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω λέει και εσείς. Βλέπετε, αδερφοί, τι ωραία μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Κύριος σε συγχώρεσε, και εγώ έτσι πρέπει να μάθω να συγχωρώ τον άνθρωπο, τον πιστό, τον συνάνθρωπό μου, όποιος είναι δίπλα μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μακροθυμούμε, να μην βιαζόμαστε και να περιμένουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος όντως να κάνει έκφαση μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ζωή μου, για να δούμε, αδερφοί, τα αποτελέσματα. Εάν βιάζομαι, θα σκοντάψω. Αλλά αν περιμένω την ώρα του Θεού, θα δούμε τα αποτελέσματα, αδερφοί, τα οποία θέλει φέρει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, έτσι δεν είναι?
και εν πάση λέει τούτης λέει ενδύθετε την αγάπη. Και πάνω λέει απ' όλα να ενδυθείτε λέει την αγάπη. Δόξα στο Θεό αδερφέ. Η αγάπη λέει θα καλύψει λέει πλήθος λέει αμαρτιών. Άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη είναι αυτός ο οποίος και ελεεί, είναι αυτός ο οποίος και συγχωρεί αδερφή, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό αδερφή να ζητήσουμε από τον Κύριο στον Κύριο να μας γεμίσει περισσότερο από την αγάπη του. Γιατί είναι πρώτος αυτός ο οποίος και μας αγάπησε, δόξα στον Θεό. Δεν γνωρίζαμε για αγάπη αδερφή. Γνωρίζαμε για την αγάπη είναι αυτή του ανδρός προς τη γυναίκα θα λέγαμε. Μια αγάπη η οποία είναι αδερφή όντως για λίγο καιρό. Δόξα στον Κύριο. Αλλά ο Θεός δεν μας αγάπησε με αγάπη σιλεϊόνια. Αυτή την αγάπη πρέπει να ζητάμε αδερφή δόξα στον Θεό από τον Θεό. Ώστε να μπορούμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας αδερφή δόξα στον Κύριο. Είναι κάτι αδερφή το οποίο ο Κύριος όταν το ζητάμε είναι μπορεί να μας το βάλει μέσα στις καρδιές μας έτσι να αυξηθεί αδερφή χρόνο με το χρόνο η αγάπη μας. Είτε λέει είναι ο σύνδεσμος λέει της τελειότητος, της τελειότητος. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Αμήν αδερφή. Ο Κύριος λέει είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Δόξα στον Θεό αδερφή. Και εμείς σιγά σιγά αδερφή πρέπει να φτάσουμε και να μοιάσουμε όντως του Κυρίου αδερφή. Και στον αγιασμό και στην καθαρότητα αλλά και στην αγάπη δόξα στον Θεό. Και η ειρήνη λέει του Θεού ας βασιλεύει λέει εν τας καρδίας λέει ημών με ύψιλον μέσα μας. Η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει λέει εν τας καρδίας ημών εις την οποία λέει και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Μας εκάλεσε ο Κύριος σε ένα σώμα αδερφιέ. Και όλοι όντως αδερφοί ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Δόξα στον Κύριο αδερφοί. Και γίνεστε λέει ευγνώμονες ο ένας προς τον άλλο. Δηλαδή να είμαστε ευχάριστοι ο ένας προς τον άλλον. Δόξα στον Κύριο αδερφοί. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί λέει εν ημί λέει μέσα μας λέει πλουσίως, δόξα στον Κύριο. Ο λόγος του Θεού πρέπει να είναι πάντοτες μέσα στην καρδιά μας και να είναι άφθονος ο λόγος του Θεού. Το να μπορούμε πάντοτε να μιλάμε για τα πράγματα του Κυρίου όπου και αν βρισκόμαστε. Δόξα στον Θεό αδερφοί, για να γίνεται καλό σε όλους μας. Με τα σπάσεις λέει σοφίας. Έχουμε ανάγκη αδερφοί να ζητήσουμε όντως τη σοφία του Θεού. Για να ξέρουμε πώς πρέπει να πολιτευόμαστε όπου και αν βρισκόμαστε σε κάθε ανάγκη, σε κάθε στιγμή πώς πρέπει να πολιτευόμαστε αδερφοί, δόξα στον Θεό ώστε να μην βιαζόμαστε αδερφοί και να μιλάμε πάντοτε για τα πράγματα του Κυρίου διδάσκοντες και νουθετούντες λέει αλλήλους, βλέπετε αδερφοί να διδάσκουμε ο ένας τον άλλον και να νουθετούμε λέει ο ένας τον άλλον αδερφοί με λόγους καλούς. Όπως λέει εδώ πέρα, με ψαλμούς και ύμνους και με οδάς λέει πνευματικάς. Έτσι δηλαδή με τέτοιο τρόπο να μιλάμε ο ένας προς τον άλλο. Ώστε ο άλλος να αναπαύεται και να χαίρεται όταν ακούει το λόγο του Θεού αδερφοί. Εχάριτοι ψάλλοντες λέει εκ της καρδίας ημών λέει προς τον Κύριο. Και όλοι μαζί με χαρά μέσα από την καρδιά μας να ψέλνουμε λέει προς τον Κύριο. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί για να γίνεται αυτή η ευλογία και ωραία παρουσία του Θεού και παν ό,τι απράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται ό,τι και να κάνουμε αδερφοί να το κάνουμε στο όνομα του Ιησού, Χριστού αδερφοί ότι κανένα φορά έχετε κάποιος αδερφός που λέει αδερφέ σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις αδερφέ τον Κύριο να ευχαριστείς δόξα στον Θεό. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος βάζει στην καρδιά του ανθρώπου ώστε να ευεργετήσει αδερφοί. Χωρίς τον Χριστό αδερφοί δεν τα ξέραμε αυτά. Καθένας κοιτούσε αδερφοί και τον εαυτό του. Το πώς αυτός να περνάει καλά. Δόξα στον Θεό.
Αλλά από τότε που γνωρίσαμε τον Κύριο, κοιτάμε αδελφοί να βάλουμε και ένα χέρι βοηθείας προς δόξα του ονόματος του Κυρίου μας, αδελφοί. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι και ο μισθαποδότης, ευλογημένο το όνομά του, αδελφοί. Ευχαριστούντες δε δια αυτού τον Θεό, λέει, και Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού. Να ευχαριστάμε τον Θεό μας, λέει, και τον Πατέρα. Και έρχεται εδώ πέρα και δίνει συμβουλές. Το πώς πρέπει να φέρεται η γυναίκα, το πώς πρέπει να φέρεται ο άντρας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφέ. Οι γυναίκες, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά της γυναίκας, για να μπορέσει όντως, αδερφή, να αποκτήσει την ευλογία του Θεού. Υποτάσσεστε εις τους άντρας σας, καθώς πρέπει, λέει Κύριο, να υποτάσσεσαι, λέει, στον άντρα σου, λέει ο λόγος του Θεού στη γυναίκα, καθώς πρέπει, λέει Κύριο. Όπως υποτάσσεσαι στον Κύριο, έτσι πρέπει να υποτάσσεσαι, λέει, και στον άντρα σου. Δόξα στον Θεό, άδερφε. Και λέει εδώ πέρα, οι άνδρες, λέει, αδερφοί, δεν βάζει μεν τη γυναίκα μπροστά, ότι η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα της, όπως τον Κύριο, αλλά λέει για τον άνδρα, οι άνδρες αγαπάτε, λέει, τα γυναίκα σας. Βλέπετε, αδερφοί, μας μίλησε για το σύνδεσμο της τελειότητος, το έργο του ανδρός απέναντι στη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται σε αυτό που λέει ο άνδρας, δόξα στον Θεό, όταν είναι με το θέλημα του, για το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει να υποτάσσεται η γυναίκα. Αλλά οι άνδρες, λέει, να αγαπάτε, λέει, τας γυναίκα σας, και μη είστε, λέει, πικρέ, λέει, προς αυτάς. Κάτι το οποίο, αδερφοί, δεν το γνωρίζαμε παλιά. Τι στεναχωρούσαμε τις αδερφές παλιά, που το γνωρίσουμε τον Κύριο, δόξα στον Θεό. Σήμερα, λέει, δεν πρέπει να είμαστε πικροί. Ίσα ίσα οι αδερφοί πρέπει κοντά στον άντρα να χαίρεται, δόξα στον Θεό, να μην την ταλαιπωρεί ο άντρας της, να την αγαπάει. Γι' αυτό λέει πολλά, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα. Τα παιδιά τα οποία έχουν μια ορισμένη ηλικία, τα οποία καταλαβαίνουν, να υπακούν, λέει, στους γονείς, λέει, κατά πάντα. Βλέπετε, αδελφοί, υπάκουα πρέπει να είναι τα παιδιά. Δεν θα λες, παιδί μου, κάνει αυτό και να φτιάνει κάτι άλλο, αλλά να λέει υπάκουα. Διότι τούτο είναι ευάρεστο, λέει, στο Θεό. Και δεν το λέει έτσι αφηρημένο ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Άμα θα δούμε στους Εφεσίους την επιστολή, αδελφοί, στο 6ο κεφάλαιο, στη 1037 σελίδα, λέει κάτι, αδελφοί. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας, λέει, εν Κυρίω. Τα πιστά παιδιά να υπακούνε, λέει, στους γονείς τους, διότι τούτο είναι, λέει, δίκαιο. Βλέπετε, αδερφοί, είναι δίκαιο από το Θεό, αδερφοί. Γιατί οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για τα παιδιά, είναι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά, δόξα στον Θεό. Κοιτάνε να μην τους λείπουνε τίποτα. Και λέει την εντολή εδώ, τίμα, λέει, τον πατέρα σου και τη μητέρα. Αναφέρεται στα παιδιά πως πρέπει να φέρουν τους γονείς, να τιμάνε τον πατέρα, λέει, και τη μητέρα. Ήτις είναι εντολή, λέει, πρώτη με επαγγελία. Βλέπετε, αδερφοί, πρέπει να τιμάμε τους γονείς μας, αδερφοί, να τους σεβόμαστε, να τους αγαπάμε, δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Γιατί, λέει στο 3, για να γίνει, λέει, εις ένα, λέει, καλό. Δηλαδή, άμα τιμήσω τους γονείς μου, θα γίνει σε μένα καλό. Αδερφοί, βλέπουμε σήμερα, αδερφοί, αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο, και καμιά φορά, ας πούμε, λέμε, τι γίνεται, δεν υπάρχει σέβαση.
Δεν σέβεται το παιδί, τον πατέρα του και τη μητέρα. Ακούμε ένα σωρό πράγματα να συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία, αδερφιά. Εδώ λέει, άκουσα μια περίπτωση που λέγανε εδώ και συζητούσανε, με βάλανε λέει να υπογράψω λέει τα παιδιά μου το σπίτι μου λέει πάνω τους, και μετά λέει από λίγο καιρό λέει, με βγάλανε λέει έξω. Έχετε ακούσει τέτοια γεγονότα, αδερφοί? Μετά λέει με πετάξανε στον δρόμο, και η μητέρα να κλαίει στον δρόμο, δόξα στον Θεό, αδερφοί, και να κάνει το παράπονο της. Εδώ αυτό που μας λέει όμως ο λόγος του Θεού, αδερφοί, λέει, για να γίνει λέει καλό εις εσένα και να είσαι λέει μακροχρόνιος επί της γης, δηλαδή να ζήσεις αρκετά χρόνια επάνω σε αυτή τη γη και χρόνια ευλογημένα, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Άμα δηλαδή τιμήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ναι, δόξα στον Κύριο, αδερφοί, είναι αυτοί οι οποίοι σε γεννήσανε, αυτοί οι οποίοι σε μεγαλώσανε, αυτοί οι οποίοι σε θρέψανε. Δόξα στον Θεό, σε δείξανε το δρόμο του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Βλέπετε, αδερφοί, πολλά έχει να μας πει έτσι ο λόγος του Θεού. Οι πατέρες λέει, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην λέει μικροψυχώσετε. Οι γονείς. Μη το ερεθίζει λέει το παιδί λέει, και έχει τραύματα μέσα στην ψυχή του. Βλογημένο το όνομα του Θεού, αδερφοί. Αλλά τι, να τον οθετείτε εν Κυρίου. Με καλό τρόπο, με ωραίο τρόπο. Όχι έτσι, παιδί μου. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδερφέ. Δεν είναι, αν και το παιδί λέει οι παππούζες στον πατέρα, τώρα γίνεται και καλό σε αυτόν, αδερφέ. Έτσι δεν είναι? Οι δούλοι, οι παππούτε λέει κατά πάντα λέει Ιησούς, κατά σάρκα λέει κυρίως σας. Οι δούλοι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κάπου και δουλεύει, είναι δούλος, ακόμα και δούλος. Να υπακούτε λέει κατά πάντα. Ουχή λέει με οφθαλμοδουλείας. Υπάρχουν και αυτά, αδερφοί. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους πολλές φορές βλέπουμε και ζούμε, όταν βλέπουν τον εργοδότη δουλεύουν. Όταν ο εργοδότης όμως κάνει πως φεύγει στην άκρη, εκεί τα αφήνει όλα μετά. Όταν ξαναβλέπει τον εργοδότη να έρχεται, αρχίζει και κουνάει πράγματα. Τα ζούμε και τα βλέπαμε μέσα εκεί που, που δουλεύουμε, αδερφοί. Εμείς δεν πρέπει να φερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ως ανθρωπάρεσκοι λέει, αλλά με απλότητη καρδία δε φοβούμενη λέει το Θεό. Με απλή καρδιά να δουλεύετε με φόβο λέει Θεού. Όντως, αδερφοί, να πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού μέσα στις καρδιές μας, γιατί αν ο εργοδότης σου δεν σε βλέπει, σε βλέπει ο Κύριος, αδερφέ. Και αυτό το οποίο κάνεις, θα το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, για να μην δώσει δικαίωμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και παν ό,τι λέει αν πράτετε, εξ ψυχής λέει εργάζεστε. Βλέπετε, ό,τι για να κάνετε λέει. Να εργάζεσαι με αυτό το οποίο κάνεις, να το εργάζεσαι λέει, μέσα από την ψυχή σου. Όχι με αγκαρία, αλλά μέσα από την ψυχή σου να εργάζεσαι. Μέσα στο έργο του Θεού, μέσα από την ψυχή σου να εργάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Προκειμένου το όνομα του Θεού, αδερφέ. Ως λέει στον Κύριο, βλέπετε. Σαν να δουλεύεις στον Κύριο. Αυτό λέει θα κάνεις. Δεν θα κάνεις κάτι το διαφορετικό. Κανά φορά ακούμε να σε λένε, α, γιατί τα κάνεις όλα? Τα κάνω για τον Κύριο, τα κάνω. Δόξα στον Θεό, αδερφέ, έτσι δεν είναι? Και ουχή λέει εις ανθρώπους, βλέπετε, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον Κύριο, αδερφή, και όχι για ανθρώπους, για να μην δώσουμε το δικαίωμα, και άμα δοθεί ευκαιρία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τα πράγματα του Θεού, εξεύροντες από του Κυρίου θέλετε λάβει λέει την ανταπόδοση λέει της κληρονομίας. Τον Κύριο θα λάβουμε την ευλογία, αδερφή, όχι από ανθρώπους. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να πράξουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι στον Κύριο Χριστό λέει δουλεύετε. Μας το ξανατονίζει, αδερφοί, ότι δουλεύετε λέει στον Κύριο. Δουλεύετε στον Ιησού Χριστό. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφοί. Ώστις όμως αδική. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας το αναφέρει
ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την αδικία. Θα θεί η μέρα, αδερφοί, η μέρα που ο Κύριος να μισθώσει το λαό του. Θα θεί η μέρα. Ή τώρα ή αργά θα θεί η μέρα. Ώστις όμως αδική θέλει λάβει, λέει, την αμοιβή της αδικίας, λέει αυτό. Ο άδικος ο άνθρωπος, ο οποίος κοιτάει πάντοτε να κάνει, λέει, την αδικία. Θα πάρει το μισθό, λέει, της αμοιβής, λέει, αυτού, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Και δεν υπάρχει, λέει, προσωποληψία στο Θεό. Δεν θα κάνει προσωποληψία ο Θεός. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να φυλάξουμε όντως τη ζωή μας, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο Ματθαίο του Ευαγγέλιο, αδερφοί, στο ΚΕ κεφάλαιο, κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. ΚΕ 31 εδάφιο, αδερφοί. Όταν δε έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη, λέει αυτού, τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει, και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε, λέει, θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, και θέλουν συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα, λέει, τα έθνη, όλος ο κόσμος, αδελφέ, θα ανθούνε μπροστά στον Κύριο, δόξα στον Θεό. Και θέλει χωρίσει αυτούς από αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει, λέει, τα πρόβατα από τον ερυφείο. Έτσι, λέει, θα έρθει και θα τους χωρίσει, λέει, όλους. Όπως ένας λιμένας χωρίζει τα πρόβατα, λέει, από τα ερήφια. Και θέλει στήσει με τα πρόβατα εκ δεξιών αυτού και τα ερήφια, λέει, εξ αριστερών. Θα τα χωρίσει, λέει. Δόξα στον Θεό. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού: έλθετε η ευλογημένη, λέει, του πατρός μου. Θα πει σε αυτούς που είναι από τη δεξιά μεριά: κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σας βασιλεία από καταβολής κόσμου. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή προκαταβολής κόσμου ο Κύριος τα έχει ετοιμάσει όλα, αδερφοί, ε. Και γνώριζε ο Κύριος ότι θα πιστέψεις, θα τον δεχθείς, όλα τα γνωρίζει και όλα τα ξέρει. Δόξα στον Θεό. Διότι επίνασα και μη δόκατε να φάγω. Αυτό θα αρχίσει να λέει στους εκ δεξιών, ε. Επίνασα και μη δόκατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμην και με εφιλοξενήσατε. Γυμνός και με ενδύσατε. Ισθένησα, λέει, και με επισκεφθήκατε. Εν φυλακή ήμουν και ήρθατε, λέει, προς εμέ. Ακόμα, λέει, και ασθενής που ήμουν, ήρθατε και με βρήκατε. Στις φυλακές με επισκεφθήκατε. Τότε, λέει, θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και σε εθρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε? Πότε δε σε είδαμε ξένον και φιλοξενήσαμε ή γυμνό και ενδύσαμε? Τότε δε σε είδομε ασθενή ή εν φυλακή και ήρθομε, λέει, προς εσέ? Πότε, λέει, γίνανε όλα αυτά, Κύριε? Αυτή η εκθεξιόν, η οποία ό,τι κάνανε το κάνανε για τον Κύριο, αδερφέ. Θα αποκριθεί ο βασιλεύς, θέλει πει προς αυτούς: αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματι σε ένα τούτο των αδερφών μου, των ελαχίστων, εις εμέ κάνατε. Βλέπετε, αδερφοί, όσα κάνατε σε αυτούς τους αδερφούς μου, λέει, τους μικρούς, τους ελάχιστους, τα κάνατε, λέει, σε μένα. Γι' αυτό πρέπει να εργαζόμαστε, αδερφοί, εξ ψυχής, σαν να εργαζόμαστε στον Κύριο. Τότε θέλει, πει, λέει, και προς τους εξ αριστερών. Υπάγεται, λέει, απ' εμώ, στα ερήφια, στα κατσίκια, αδερφοί. Η καταραμένη εις το πει το αιώνιο το ετοιμασμένο δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, ε. Έτσι, λέει, θα πει μετά.
στους δεξαριστερών. Διότι επίνασα και δεν με δώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενδύσατε, ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Βλέπετε, αδελφοί, λέει τις δυο μεριές. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει το χέρι να βοηθήσει θα λάβει το μισθό από τον Κύριο, αδελφοί. Και ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάει μόνο τον εαυτό του θα λάβει και αυτό το μισθό, δόξα στον Θεό. Τότε θέλω να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενήν ή εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θα μιλήσει τον Κύριο, το πούνε. Πότε σε είδαμε. Τότε θέλει να αποκριθεί προς αυτούς λέγον, αληθώς σας λέγω. Βλέπετε, αδελφοί, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Και σε όλες τις ερωτήσεις των ανθρώπων, ο Θεός θα έρθει και θα τους απαντήσει. Στον Ιώβ λέει σε ένα σημείο, αδελφοί, από τις χίλιες ερωτήσεις που θα κάνει ο άνθρωπος στον Θεό, που θα κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, δεν θα μπορείς ο άνθρωπος να απαντήσει ούτε σε μία ερώτηση, αδελφοί. Δεν θα μπορείς να απαντήσει ούτε σε μία ερώτηση του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα, αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάματι εις έναν τούτο τον ελαχίστον, ουδέ είσαι με εκάματι. Αφού δεν κάνατε, λέει, τίποτα σε έναν αυτούς τους νικούς εδώ τους ελάχιστους, και σε μένα, λέει, δεν εκάματι. Και θέλουν σε απέρθει ούτε εις με εις κόλασιν αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή, λέει, αιώνιον. Δόξα στον Θεό. Ένας αγώνας γίνεται, αδελφοί, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε όντως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ό,τι αν κάνουμε, όντως, αδελφοί, να το κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Και λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, αδελφοί, της Κολοσσαής, οι Κύριοι αποδίδεται στους δούλους σας το δίκαιο, αυτό του οποίου τους ανήκει. Αν και σήμερα, αδελφοί, η αλήθεια είναι αυτή, εκμεταλλεύονται όλους τους ανθρώπους. Αλλά και αυτοί οι αδελφοί και οι λεγόμενοι Κύριοι αυτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι μας χαρίζουν και τις δουλειές και το ένα και τα, θα λάβουν και αυτοί το μισθό τους, αδελφοί. Και το ίσο, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε, λέει, Κύριον εν ουρανείς, δόξα στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε, αδελφοί, ότι ο αδελφός δεν εκμεταλλεύεται τον αδελφό, γνωρίζει ότι έχει Κύριο στον ουρανό και δίνει αυτό το οποίο πρέπει, αδελφοί, να δώσει δόξα στον Θεό, το ίδιο. Αυτό το οποίο είναι ανάγκη να δοθεί, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού. Θεός να μας αναλάβει, αδελφοί, να μείνουμε όντως πιστοί στο Άγιο και ευλογημένο θέλημά Του, για να δούμε μια μέρα τη δόξα Του. Αμήν.